Η εστίαση από την αρχή της πανδημίας έχει τηρήσει όλα όσα προβλέπονται. Όλους τους νόμους και τις επιταγές του κράτους. Στάθηκε πάντα στο πλευρό της κυβέρνησης και άκουσε πάντα τα μέτρα με προσοχή. Από τον Νοέμβριο όμως παραμένουμε για 6 συνεχόμενους μήνες κλειστοί και κάποια στιγμή η κυβέρνηση, περιμένοντας και εμείς με αγωνία να δούμε τους νόμους να εφαρμόζονται, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Με ιδιαίτερη ανησυχία και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το διακύβευμα είναι τι ακριβώς μέλει να συμβεί. Τι ακριβώς θα γίνει δηλαδή. Τι θέλετε άλλο από εμάς να κάνουμε, δεδομένου ότι είμαστε 6 μήνες με τα μαγαζιά μας κλειστοί. Η κυβέρνηση κάποια στιγμή πρέπει να εξηγήσει λοιπόν τι ακριβώς πρέπει να κάνει, τι θα κάνει στο μέλλον, διότι πέρασε ο πρώτος μήνας, ο δεύτερος, ο τρίτος, ζούμε πλέον με επιδόματα. Η γνώμη μας είναι ότι τα μαθηματικά υποδεικνύει ότι πρέπει να ανοίξει η εστίαση πάλι, όπου οι πελάτες είναι συντεταγμένοι, τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα μαγαζιά μας. Και ζητάμε επίσης να, εφόσον ανοίξουμε, αν πρέπει να ανοίξουμε, αυτοί θα το κρίνουν, να υπάρξουν κατά προτεραιότητα εμβολιασμοί στο προσωπικό μας, γιατί το προσωπικό μας είναι σε χώρους οι οποίοι από συνθήκη οι πελάτες δεν φοράνε μάσκα, γιατί πρέπει να πάνε και να πιούνε. Άρα το προσωπικό το οποίο φοράει μάσκα είναι πολύ εκτεθειμένο. Επίσης ζητάμε ένα κεφάλαιο επανεκκίνηση, γιατί αυτή τη στιγμή τα μισά μαγαζιά στη χώρα, αν πρέπει να ανοίξουμε αύριο ή μεθαύριο ή την επόμενη εβδομάδα, δεν διαθέτουν καθόλου. Δεν θα δοθούν καθόλου ταμιακά υπόλοιπα. Ζητάμε λοιπόν ένα κεφάλαιο επανεκκίνηση, το οποίο να δοθεί υπομορφή βάουτσερ σε όλες τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ξανανοίξουν. Εάν δεν υπάρξει αυτό, οι μισές επιχειρήσεις δεν θα ξανανοίξουν. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό στις ζωές μας, στην οικονομία και στους εργαζόμενους μας. Είμαστε σκάλες, γιατί λογικά κάνουμε πάντη τζάμπι. Πάλι καλά που είμαστε σκάλες όσο αντέχουμε, γιατί είμαστε σε ελεύθερη πτώση. Πού θα πάει αυτό είναι το θέμα. Όταν πέφτεις, το βρίσκεις στη θάλασσα. Εμείς πάμε κάτω από τη θάλασσα. Από ό,τι βλέπουμε, η κατάσταση δεν πάει άλλο και το θέμα είναι ότι από πίσω μας υπάρχουν και άλλες οικογένειες και άλλα παιδιά που μαζί μας τα έχουμε πάρει και αυτά, όχι εμείς, οι αποφάσεις της κυβέρνησης. Ο Σκιανά, ο Σύλλογος Εστίασης, επέλεξε σήμερα τις κάλεσε Αγίου Νικολάου μια συμβολική κίνηση για να διαδηλώσουμε, δίνοντας ένα μήνυμα ότι η εστίαση πληρώνει το τίμημα χωρίς να δικαιούται να το πληρώνει αυτό το τίμημα. Περνάμε πολύ δύσκολα. Οι οικογένειές μας βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Η οικονομική μας κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη έως και τραγική και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα κάποια μέτρα. Δεν γίνεται να συνεχίζεται αυτό το πράγμα που βιώνουμε καθημερινά, να είναι όλοι έξω στους δρόμους και η εστίαση να παραμένει κλειστή, ή πρέπει να κλείσει τα πάντα για ένα χρονικό διάστημα, ή να ανοίξει και την εστίαση.